Σφράγισε τις πόρτες. Η επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι, πάμε στο δεύτερο καλεσμένο μας στην πρωινή μας εκπομπή. Είναι ο υποψήφιος στην πρώτη Πειραιά, είναι ο κύριος Γιάννης Μελάς, γιος του Παναγιώτη του Μελά, του γνωστού πολιτικού. Καλημέρα κύριε Μελά από τα Κύθρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, θα όμως Αγκύθρα, καλημέρα. Πώς είστε, πώς πάει ο αγώνας? Ο αγώνας ελπίζουμε την Κυριακή το βράδυ να δικαιωθεί και η χώρα να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει σταθερότητα και συνομαλότητα. Υπάρχουν θετικά έτσι στοιχεία με αυτό που λέτε και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βέβαια βλέπουμε κάποιο προβάδισμα. Δεν ξέρω αν είναι πόσο είναι οριακό ή όχι. Θα μας πείτε εσείς. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος όλα έδειχναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί πάρα πολύ εύκολα σε μία νίκη. Όπως όλα τότε έδειχνε και φαντάζομαι αυτοί είναι και οι λόγοι που οδήγησαν τον κύριο Τσίπρα σε αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Όμως μέσα στο διάστημα του ενός μήνα και ο κόσμος αντιλαμβανόμενος όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, οι κλειστές τράπεζες, mm-hmm. Η οικονομία να έχει βρεθεί σε τέλμα, ναι. Το εμπόριο να έχει τις δυσκολίες, είναι τα capital controls. Νομίζω ότι ο κόσμος στην Κυριακή και αυτό το διάστημα, μάλλον άκουσε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, άκουσε τον κύριο Μαϊμαράκη. Ναι. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει πιστεί ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει άλλο ένα πείραμα και άλλη μια επιλογή, η οποία θα είναι αβέβαιη μετά την Κυριακή και πρέπει να επιλέξει το σταθερό δρόμο, mm-hmm. τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα. Mm-hmm. Θα ήθελα έτσι, τον πατέρα σας τον γνωρίζουμε πολλά πολλά χρόνια, τον έχουμε εδώ από το ραδιόφωνο, έχουμε μιλήσει άπειρες φορές. Θα ήθελα όμως να γνωρίσουμε και εσάς, αν θέλετε να μου πείτε ένα μικρό βιογραφικό, να σας γνωρίσουν και οι ακροατές μας. Γεια σας. Εγώ είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός, έχω μεταψυχιακούς πληροφορική, έχω ασχοληθεί με τις τεχνολογίες πληροφορικής και των επικοινωνιών και επαγγελματικά. Μάλιστα. Είμαι αντιδήμαρχος του Δήμου Πειραιά, έχω αναλάβει το τομέα των εσόδων του Δήμου Πειραιά, ένα βαρύ τομέα, ο οποίος ειδικά και τις εποχές αυτές είναι αρκετά δύσκολο προκειμένου να διαχειριστούμε τα οικονομικά του Δήμου. Αυτός είμαι και είναι η πρώτη μου φορά, ας πούμε, έτσι, που ασχολούμαι με την κεντρική πολιτική, και ο λόγος είναι γιατί πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα σε νέους ανθρώπους να δοθεί ευκαιρία. Η Νέα Δημοκρατία μου έκανε αυτή την πρόταση, όπως σε πάρα πολλές περιφέρειες έβαλε νέους ανθρώπους, στη λογική ότι δεν αποτελεί το παλιό, όπως προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει την εικόνα της Δημοκρατίας στο παλιό, αλλά είναι στον δρόμο της ανανέωσης με νέες ιδέες, με νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε ανάγκες εποχής και να βοηθήσουν την κοινωνία και τη χώρα. Είναι πρώτη φορά, όπως μας λέτε, νέος άνθρωπος, έχετε όρεξη, όπως ακούω, όπως βλέπω. Εύχομαι να πάτε καλά. Υπάρχει μια ερώτηση από το συνεργάτη μας, τον κύριο... Η προσωπική μου επιτυχία είναι προκαθορισμένη, ξέρω, εκλογής είναι μη λίστα, οπότε πλέον ο μόνος λόγος για τον οποίο έχω εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία είναι πραγματικά για να μπορέσουμε ο καθένας και εγώ προσωπικά από τη δικιά μου πλευρά να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια όσο μπορείτε, που γίνεται, για να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Πραγματικά είναι μεγάλη ανάγκη. Σωστά. Λοιπόν, μία ερώτηση από τον κύριο Λαμπρινίδη από τα νέα και ανακοινώσεις των Κυθύρων έχουμε. Καλησπέρα κύριε Λαμπρινίδη. Ναι, μας ακούει ο κύριος Λαμπρινίδης. Τι είναι εκείνο που μας βεβαιώνει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα επαναλάβει τα αμέτρητα λάθη του παρελθόντος και θα βαδίσει σε μια εντελώς νεωτεριστική πορεία? Ερώτημα. Αυτό που νομίζω πλέον είναι δεδομένο είναι ότι έχουμε μάθει από τα λάθη μας, τα λάθη του παρελθόντος τα οποία έκαναν τον κόσμο ο οποίος για χρόνια ήταν δίπλα σε αυτή την παράταξη, η οποία γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και με συγκεκριμένες αρχές και προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε στο προσκήνιο της πολιτικής κίνησης. Όμως, το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι όχι να κάτσουμε να αναλογιστούμε σε μια διαδικασία μόνο για το ποιος φταίει, αλλά να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο και στη συνέχεια φυσικά να βρούμε και ποιοι είναι οι υπέτειοι που την οδήγησαν εκεί πέρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλα αυτά νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία τα γνωρίζει και σίγουρα ο Βαγγέλης Μαμαράκης είναι από τους ανθρώπους ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης
και δεν θα υποπέσει στα ίδια λάθη, γιατί σίγουρα η μεγάλη αγάπη για αυτή τη χώρα, για τη χώρα την οποία όλοι μας θέλουμε να μείνουμε εδώ και να ζήσουμε, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, mm-hmm. νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αμφιβολία ότι η μόνη επιλογή είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Εφτάμενη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων, πώς θα μου το σχολιάζετε? Τραγωδία. Τραγωδία. Νομίζω το αποτέλεσμα φάνηκε και από τη συμφωνία η οποία έγινε. Νομίζω ότι η χώρα δεν μπορεί ξανά να πάει σε πειράματα, όπως σας είπα και πριν. Ναι. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να κάνουν την επιλογή της σταθερότητας και της ευθύνης. Και πάνω απ' όλα την Κυριακή, με νικητή ελπίζω εγώ τη Νέα Δημοκρατία, όποια κυβέρνηση συνεργασίας δημιουργηθεί, να οδηγήσει τη χώρα σε σταθερότητα και ομαλότητα. Να επιδιώξει συνεννοήσεις, να είναι μια κυβέρνηση η οποία θα αποτελείται από μια σύνθεση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, όλων των δημοκρατικών δυνάμεων, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσει να ισορροπήσει για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη σελίδα. Θα είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, κύριε Μελά? Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, από τη στιγμή που τα μέτρα τα οποία πρέπει τα μέτρα τα οποία είναι πολλά και σκληρά. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν, φυσικά είναι πάρα πολύ και σκληροί, και σίγουρα αυτό στους πολίτες θα πρέπει να περάσει με τον όσο πιο ομαλό τρόπο γίνεται. Γιατί είναι ήδη πάρα πολύ επιβαρημένη η οικονομία και θα πρέπει να όλα αυτά τα μέτρα που θα έρθουν να περαστούν με τέτοιο τρόπο στην κοινωνία, ώστε να μπορέσει η κοινωνία να τα αφομοιώσει και να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις. Μιλάμε για τρίτο μνημόνιο, πολύ σκληρότερο από όλα τα άλλα. Όπως... Πολύ βαρύ. Έτσι. Πολύ βαρύ. Αυτό πολύ γεγονός. Είναι γεγονός αυτό. Επισκεφθήκατε το νησί μας πρόσφατα, έχετε έρθει, θα έρθετε κάποια στιγμή? Η αλήθεια είναι ότι στην προεκλογική περίοδο δεν πρόλαβα να έρθω από τα κύθυρα. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ σύντομη να μπορέσουμε να είμαστε παντού. Mm-hmm. Θα το επισκεφτώ όμως σύντομα και ελπίζω να έχω τη χαρά να σας γνωρίσω και από κοντά. Θα τα πούμε και από κοντά σίγουρα. Εξάλλου με τον μπαμπά σας έχουμε μακριά έτσι. Το γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι το γνωρίζετε. Τα αγαπάει ιδιαίτερα τα κύθρα και εγώ. Βέβαια. Είναι αγαπητός στο νησί μας. Θα χαρούμε να σας δούμε λοιπόν. Πείτε μας λίγο για τις περιοδίες σας, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα, τις επόμενες μέρες, μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα είναι η κεντρική ομιλία του κ. Μεμαράκη στην Αθήνα. Θα βρισκόμαστε εκεί πέρα. Αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει μία ομιλία με τους φορείς στο βιομηχανικό μελητήριο Πειραιά, 11 η ώρα το πρωί. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, εδώ δίνουμε την νίκη στους πειραιώτες, στους πολίτες της ΑΦΑ Πειραιά. Να πείσουμε ότι είμαστε η μοναδική επιλογή η οποία μπορεί να διασφαλίσει την επόμενη μέρα τη σταθερότητα, την ομαλότητα σε αυτή τη χώρα η οποία έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ δύσκολα 40 χρόνια. Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία, να είστε καλά και καλό αγώνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.